Αγάφωνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέρσι και εσύ μαζί με τους Κόζα Μόστρα είχατε μια εξαιρετική συμμετοχή με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δώσατε ένα ξεχωριστό στίγμα στο διαγωνισμό. Ήταν μια ξεχωριστή εκπροσώπηση και για τη χώρα με έναν μοναδικό ήχο, ένα συνδυασμό βαλκανικού ήχου και pop. Θα θέλαμε να μοιραστείς μαζί μας την πιο δυνατή σου ανάμνηση από αυτή τη συμμετοχή. Δεν είναι μία η ανάμνηση, είναι πολλές, γιατί κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Βασικά ξεκίνησα να βοηθήσω τα παιδιά και να γνωρίσω κι εγώ μία καινούργια εμπειρία που δεν την ήξερα. Δεν είχα καμία σχέση με αυτό το είδος της μουσικής και με την Eurovision. Σαν θεατής έβλεπα πότε-πότε. Ειδικά όταν δεν δούλευα και ήμουν στο σπίτι, έβλεπα πάντα την Eurovision από παλιά. Όπως αποδείχθηκε, έκανα καλά που συμμετείχα. Γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία, δηλαδή νομίζω και τα παιδιά βοήθησα να πάρουν μια καλή θέση και τον εαυτό μου, γιατί βαριόμουν κιόλας εκείνη την εποχή, δεν είχα και πολλές δουλειές. Γυρίσαμε σε όλη την Ευρώπη πριν και με τα παιδιά και μόνος μου για να προμοτάρουμε το να μας ψηφίσουν, ξέρω εγώ, οι Έλληνες και οι ξένοι το τραγούδι μας. Κάναμε ωραίες εμφανίσεις στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, εδώ και εκεί. Εκεί στο Μάλμε ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η παραμονή μας και η συμμετοχή μας. Είδα πώς είναι να δουλεύεις με επαγγελματίες και άρχισα να σέβομαι, όχι ότι δεν σέβομαι και μπροστά, αλλά περισσότερο τις δουλειές ανθρώπων που δεν είχα ιδέα πώς τις κάνουν, χορογράφων, σκηνοθετών, φωτιστών κτλ. Κτλ. Ακόμα και αυτών που, των φροντιστών, αυτών που μας τραβούσαν πέρα δόθε πώς να κάτσουμε, τι να κάνουμε, πού να σταθούμε. Επειδή μου αρέσει ο επαγγελματισμός σε όλους τους τομείς, αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, μου έχουν μείνει στο μυαλό η πιο ωραία εμπειρία ήταν όταν ξεκινούσαμε από τους χώρους εκεί, τα καμαρίνια μας, και πηγαίναμε στη σκηνή και στις πρόβες και στον ημιτελικό και στον τελικό. Ήταν οι πιο ωραίες στιγμές αυτές. Ξεκινούσαμε παίζοντας τα όργανά μας, διότι εμάς τα δικά μας τα όργανα ακούγονται και σκέτα, μπαγλαμάς και κιθάρα και τα λοιπά και η κορνέτα και το ακορντεόν. Οπότε παίζαμε διάφορα τραγούδια, ό,τι να είναι, στο δρόμο, οπότε όλοι μένανε και άφωνοι και μας κοιτούσανε. Είχαμε μάθει τα τραγούδια όλων των προηγούμενων από εμάς και τα είχαμε αλλάξει προς το ελληνικότερο, βάζοντας διάφορες λέξεις που δεν μπορώ να τις πω τώρα και τις τραγουδούσαμε όλοι μαζί με κραυγές άγριες. Αυτά είναι όλα καταγραμμένα σε βίντεο, κάποιοι συνεργάτες της ΕΡΤ τα έχουν καταγράψει. Αυτές ήταν οι πιο ωραίες στιγμές και μάλιστα μας κοιτούσαν με απορία οι Ισλανδοί και οι διάφοροι άλλοι πώς καταφέραμε και μαθαίναμε το τραγούδι τους τόσο γρήγορα. Δεν ξέρα βέβαια τι λέμε. Αν ξέρανε θα μας δέρνανε, αλλά τέλος πάντων. Όλα αυτά μου μείναν στο μυαλό, δηλαδή από την αρχή που ξεκινάμε, από τις πρόβες που κάναμε στο κτίριο της ΕΡΤ. Πώς να μάθουμε τη χορογραφία. Εγώ την έμαθα πιο μπροστά από όλους γιατί ήμουν ακίνητος. Οι υπόλοιποι έπρεπε να τη μάθουν σωστά για να κινούνται γύρω από μένα. Οπότε, τι να πω, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Οι άνθρωποι που γνώρισα από άλλους χώρους που δεν είχαν σχέση με μένα. Οι συνεργάτες που ήμασταν όλοι μαζί εκεί, καμιά 16-17 άτομα, πώς ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο και περνούσαμε καταπληκτικά συνέχεια. Είτε όλοι μαζί είτε ξεχωριστά 2-2, 3-3. Το Μάλμε είναι καταπληκτική πόλη. Οπότε τι να πω, δεν έχω ούτε μία αρνητική, πώς το λένε, εμπειρία. Ήταν όλες θετικές και μερικές ήταν ωραιότατες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και το εξής. Είχες μια μακρά και επιτυχημένη πορεία σε ρεμπέτικα και λαϊκά πάλκα. Είσαι από τους ανθρώπους που έμαθες στις νεότερες γενιές το ρεμπέτικο τραγούδι. Πώς έζησες αυτή τη συμμετοχή, αυτή την εμπειρία προσωπικά πλέον ως Αγάθωνας? Γιατί ήταν μια αλλαγή επιτυχής μεν αλλά μεγάλη. Μου αρέσουν οι αλλαγές. Ναι, μου αρέσουν οι αλλαγές, μου αρέσει να κάνω πειραματισμούς. Δεν έχω κανένα φόβο ότι θα το παρεξηγήσουν αυτό το πράγμα. Ούτε με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς έχω αποδείξει ποιος είμαι στο χώρο μου. Δεν πρόκειται να αλλάξω τώρα στα γεράματα είδος. Μ' αρέσει, όπως είπα, να βοηθάω τα νέα παιδιά. Όταν θα χρειαστεί να μου το ξαναζητήσουν, θα το ξανακάνω. Δεν λέω για Eurovision, γενικά μιλάω. Και όπως αποδείχθηκε, όπως είπα και προηγουμένως,
είχα δίκιο για αυτό που έκανα, διότι μου άρεσε πάρα πολύ και όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους συναδέλφους μου από το χώρο του ρεμπέτικου, άρεσε επίσης, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, στους αυτούς που εγώ, θεωρώ συναδέλφους μου και συνεργάτες και συνάδελφους με όλη τη σημασία της λέξης, με πήραν τηλέφωνο, συμμετείχαν μαζί μου, μου είπαν ότι τους εκπροσωπώ και αυτούς. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα κέφι από την Πάτρα, από τη Σκόπελο, από ο Γκολές, ο Ξιντάρης, ο Κοντογιάννης, διάφοροι ξέρω εγώ. Ο Τσέρτος μου πέρανε τηλέφωνο και μου λέγανε τι ωραία που είναι να νομίζουν ότι και αυτοί είναι μαζί μου, ας πούμε, εκεί πέρα. Και μπράβο και καλά έκανα. Και γνωστές τραγουδίστρες μετά που βρεθήκαμε όταν γύρισα, μου είπαν ότι καλά έκανα και πήγα. Δεν χρειαζόμουν να επιβεβαίωση, βέβαια. Εγώ το ήξερα πολύ καλά ότι έκανα καλά που πήγα. Και διάφοροι που δεν συμφωνούσαν για αυτό το πράγμα, ας πούνε ξύδι ένα χρόνο τώρα, νομίζω ότι πίνουν.